Να, Γιώργος Κρομπόλα, έλα στην παρέα μας για να ξεκινήσουμε να μιλάμε λίγο για τα τηλεοπτικά και όχι μόνο νέα. Πάμε να δούμε όμως τη Μαρία Αντωνά, η οποία βρέθηκε χθες το βράδυ σε event του Νεκτάριου Σκαμνάκη και μίλησε για όλο αυτό που συζητάμε τις τελευταίες μέρες με αφορμή τη φωτιά στο σπίτι του Γιώργου Ιάγκα. Πάμε να δούμε πώς το αντιμετωπίζει η Μαρία Αντωνά και μετά έχουμε να πούμε πολλά. Από τα πρωινά, ποιο βλέπεις? Από τα πρωινά με παρακολουθώ όλες τις εξελίξεις αυτές που παίζουν γενικότερα στα sites, γιατί τηλεοπτικά δεν είμαι τόσο μπροστά στην τηλεόραση. Παρακολουθώ αυτά που πρωταγωνιστούν. Παρακολουθώ χρόνια τη φίλη μου τη Σταματίνα, βλέπω την Κατερίνα, βλέπω τον Γιώργο, βλέπω όλες τις εκπομπές. Μαρία, έχει ακουστεί το όνομά σου ότι θα είσαι στο backstage του Voice με κεντρική παρουσιάστρια την Μπέτη Μαγκύρα. Το ξέρω, το έχω ακούσει και εγώ αυτό. Είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Βέβαια, από ό,τι ξέρω, ο πρωταγωνιστής θα είναι άντρας, δεν θα είναι γυναίκα. Περιμένουμε κι εμείς να ανακοινωθεί επίσημα από το κανάλι για την επιλογή του παρουσιαστή και του backstage. Ξέρουμε όμως σίγουρα ότι έχεις κάνει δοκιμαστικό. Δοκιμαστικό δεν έχω κάνει, όχι. Κάποια συμβουλή ο Γιώργος Ιάγκας σας έχει δώσει, γιατί το είχε παρουσιάσει και με μεγάλη επιτυχία το The Voice. Ό,τι και να κάνει ο Γιώργος, το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όχι, δεν το έχω συζητήσει, γιατί από ό,τι σας είπα, δεν έχουμε έρθει σε επαφή και σε κάποια συζήτηση περαιτέρω σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Voice. Ακούστηκε το όνομά σου ότι ήσουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Ναι, ότι θα συμφωνήσω στο για το σπίτι εννοώ. Ότι αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία είναι ωραία να σχολιάζονται. Όντως δεν είναι lifestyle, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Η ζωή σου. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα παραπάνω σε σχέση με αυτό. Νομίζω ότι έχει ήδη απαντηθεί. Το ξέσπασμα του Γιώργου Γιάννη. Απάντησα και είπα, είμαι κι εγώ άνθρωπος, έχω κι εγώ άποψη και θέλω να την εκφέρω. Δεν είναι lifestyle αυτό. Δεν έχω έρθει για αυτό το λόγο εδώ πέρα σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε. Σου ενοχλεί, Μαρία, που έχεις έρθει στο επίκεντρο λόγω της σχέσης σου? Ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται, ρωτάει, σε ενοχλεί όλο αυτό? Όχι, δεν με ενοχλεί. Δεν είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί. Δεν έχω κρύψει κάτι σε ό,τι αφορά το κομμάτι της προσωπικής μου ζωής. Απλά σε αυτή τη φάση που βρίσκομαι τώρα δεν είναι κάτι το οποίο θέλω να υπερπροβάλλω. Έτσι απάντησε σε όλα. Μα έτσι κάνει κιόλας. Δηλαδή. Δεν κρύβεται, δεν το διαλαλεί. Και οι δημοσιογράφοι όμως ωραία, δηλαδή πάνε. Εκ της πλαγίου, πάνω κάτω, δεν ξέρω. Μέσω Λαμίας, καταλαβαίνετε. Είναι πολύ διακριτική και μπράβο στα παιδιά. Να πούμε ότι και η ίδια βέβαια έχει εξυπηρετήσει πολύ το lifestyle. Δηλαδή πρέπει να είναι λίγο πιο δεκτική σε αυτό που λέει, ότι δεν είναι lifestyle. Δηλαδή, και εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που το είπε ο Νίκος Γεωργιάδης. Δεν το είπα από το μυαλό του. Γιατί εγώ θεωρώ ότι. Ναι, και πώ φραγκολιά. Ναι, εννοώ ότι και ο ίδιο ο Νίκο θα είχε κάποια επικοινωνία και με την ίδια, φαντάζομαι εγώ. Δεν θα έλεγε κάτι. Είναι θέμα ότι τι προσφέρει. Για να σα το κάνω σε αναγωγή που δεν έχει σημασία, αλλά το βίντεο π.χ. με τη Μαρινέλα που όταν έπεσε. Η είδηση ισχύει. Τι προσφέρει να το δεις? Και εδώ λοιπόν, αλλά ακόμα και αν ισχύει. Είναι άσχετο, είναι το ναι, όχι, λέω, μου λέει, μα ισχύει, δεν ξέρουμε. Δεν βλέπεις κάτι. Τι προσφέρει στη φωτιά? Δεν βλέπεις. Τέλος πάντων, είναι πολύ δεν θέλω να σχολιάσω το παράδειγμα. Αυτό που λες, γιατί είναι τελείως άτομο. Δεν είναι άτομο. Είναι η υγεία ενός ανθρώπου που καταραίει 86 χρονών πάνω σε μία σκηνή. Είναι όμως μια πληροφορία που υπόθηκε σε μια κομπή. Αν δεν σου αρέσει και την απορρίπτει, απορρίψε την, δεν πειράζει. Μα δεν πρωταγωνιστέ το απορρίπτουνε. Το απορρίψω εγώ. Ωραία, ο καθένα έχει δικαίωμα. Είναι το απορρίψει. Είναι το αποδεχτεί. Και εσύ και ο κόσμος. Γιατί μες στο ρεπορτάζ θα πει. Αφού ήταν όλα τα πράγματα καλά, δεν βγήκε την ώρα που εγώ ήταν το σπίτι. Α, ήταν και η Μαρία Αντωνά. Αυτό. Και σε ένα ρεπορτάζ θα πει. Ποιοι ήταν μέσα. Δηλαδή, όποιοι και να ήταν. Απλά εδώ είναι αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Αυτό. Δηλαδή, είναι παιδιά. Και θα πει ήταν ο σύζυγος και η σύζυγος και τα παιδιά για παράδειγμα. Συγγνώμη, για να θα τρελαθώ. Ο Ιάγκας έχει νευριάσει με το Happy Day, για να μην κρυβόμαστε. Όπου ουσιαστικά ο Κώστας είναι φίλος με τη Μαρία την Αντωνά. Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είναι αυτό το τα βάζω εκεί. Μπορεί να είναι όλα μαζί. Μπορεί να είναι. Ένα άλλο δημοσίευμα μπορεί να είναι αυτό κάτι που. Μα επί τη ουσία το Happy Day ανέλησε το θέμα και το παρουσίασε. Ο Γιώργος βγήκε ενοχλημένος, δικαίωμά του, δεν συμφωνώ. Γιατί και ο ίδιος παίζει αντίστοιχα θέματα στην εκπομπή του. Και ενευρίασε με το φίλο της. Συντρόφου του. Πάντως η Μαρία Αντωνά έκανε και τηλεοπτική αποκάλυψη, γιατί είπε από μόνη της ότι η παρουσία στο. Όχι, όχι, η παρουσίαση ανήκει σε άντρα. Στο backstage. Όχι, και στην κύρια παρουσίαση είναι σε άντρα. Δηλαδή ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν θα το κάνει. Η Μπέτη Μαγκύρα δεν υπάρχει. Ο Γιώργος ο Καπουτζίδης δεν θα κάνει το Voice. Έτσι είπε και η Ναταλία Ανδρικοπούλου. Γιώργο, και εσύ αυτό δεν ξέρεις για το Καπουτζίδη? Αυτό έχουμε πει, το είπαμε και εδώ. Και επίσης για το θέμα του backstage, λοιπόν, η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι ψάχνουν μία γυναίκα με τα χαρακτηριστικά της Αναστασίας.
για να είναι κοντά στο νεανικό κοινό. Τραγουδίστρια. Και να, ναι. Δηλαδή πρέπει να έχει μακριά μαλλιά. Ναι, να τραγουδάει. Έτσι όπως ωραία το λέει. Δεν εννοούσα απαραίτητα τα φυσικά χαρακτηριστικά. Έτσι όπως το λες, είναι η Αναστασία. Θα μπορούσε, δεν είναι σίγουρο. Είπε με τα η αλήθεια είναι ότι στο Sky και στην Ατζούν μέχρι στιγμής δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα του backstage. Ακαλή, θα μου άρεσε πάρα πολύ η Αναστασία σας. Πολύ φρέσκα. Να σας πω κάτι για τη Μαρία Αντωνά και τον backstage που γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι το καλοκαίρι είχε γίνει μια κρούση στη Μαρία Αντωνά για το καλοκαιρινό του Sky, το Summer School. Θα μας το πει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ναι, θα σου το πω εγώ, γιατί αλλά... τον... είχε γίνει μια κρούση στη Μαρία. Και εγώ γνωρίζω ότι περίμενε. Δεν έχω τελειώσει. Η Μαρία... Δεν έχω τελειώσει. Η Μαρία έθεσε στο τραπέζι το backstage του Voice, όταν της έκανε πρόταση για το Summer School. Δηλαδή τι είπε, θα θέλω να κάνω εκεί, αυτό, αλλά θα κάνω και εκείνο. Και κάπως εκεί καταλήφθηκε η ιδέα του Summer School. Εγώ από τότε δεν ξέρω να συζητήσω. Την πήραν τηλέφωνο. Κατάλαβα ότι πήραν τηλέφωνο. Είπε, για να κάνω εγώ το Summer School, θα μου δώσετε να κάνω και το backstage. Δεν θεωρώ, δεν θεωρώ ότι θέλω αυτό. Να κάνω και το backstage του Voice. Εγώ αυτό ξέρω. Υπήρχε πρόταση, δύο κορίτσια να... ήταν τα πρώτα που δέχτηκαν τηλέφωνο για το Summer School. Η Μαρία ήταν ένα από εσύ αυτά. Εσύ δεν υπήρχε στο κάδρο. Υπήρχα στο κάδρο. Α, την ημέρα. Και εγώ στο κάδρο μπήκα στο παραδείο. Δύο μέρες πριν. Μετά το κάδρο, λοιπόν, μετά που μπήκε εγώ στο κάδρο, υπήρχαν δύο κορίτσια που δέχτηκαν τηλεφώνημα. Το πρώτο ήταν η Μαρία. Η Μαρία, λοιπόν, εξ αρχής είπε ότι δεν θέλει, δεν προλαβαίνει, δεν. Και αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος υπάρχει, ναι, αλλά δεν θα το έκανε το Summer School. Άρα τελικά θα κάνει το Voice όμως. Αυτό δεν εγώ υπάρχει. Θεωρώ ότι μάλλον δεν θα το κάνει για το Voice, αλλά δεν ξέρω αν σχετίζονται. Το καλοκαιρινό δεν θα το κάνει σίγουρα η Μαρία. Λοιπόν...